Η συμπλήρωση των 10 ετών από τις διπλές εκλογές του 2012 ήταν το αντικείμενο της εκπομπής Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζεμανουήλ το βράδυ της Δευτέρας. Συμφωνώ, έλεγα με τον φίλο μου τον Λάζαρο, όπως και με σένα Γιάννη, σε αυτά από το κομμάτι που άκουσα τουλάχιστον. Η περίοδος εκείνη του 2012 ήταν μια πολύ κρίσιμη περίοδος. Τώρα μας φαίνεται μακρινή, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά. Ήταν μια περίοδος που επενδύθηκε μεγάλο πολιτικό κομμάτι, μεγάλη πολιτική επένδυση έγινε από κάποια κόμματα σε λαϊκισμό και περάσαμε σε αυτή την κατάσταση την ακραία που υπήρξε στη συνέχεια. Με τον κόσμο στις πλατείες, να είναι στις εποχές του «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Και περάσαμε σε μια μεγάλη ταλαιπωρία που αν τότε, με τις ευθύνες που και το Πασόκ είχε, κάποιες από τις ευθύνες είχε και το Πασόκ, δεν αδιαφωνεί κανένας. Αν τότε μπορούσαμε να περάσουμε άμεσα σε μια κατάσταση αντιμετώπισης του προβλήματος, υπήρχε δηλαδή μια συνένεση και ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν το άλλο μέρος του διπόλου, όπως λέγατε πριν, θα είχαμε βγει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την κρίση. Προσπαθήσαν να εκμεταλλευτούν το λαϊκό αίσθημα, την οργή και την αγανάκτηση και την αγωνία του κόσμου και χωρίς ουσιαστικά να έχουν έτοιμες λύσεις, χωρίς να έχουν πολιτικό λόγο, χωρίς ουσιαστικά να προτείνουν πολιτική, προσπαθώντας μόνο να εκμεταλλευτούν το αίσθημα της κοινωνίας και τον πόνο του και την αγωνία του. Επενδύσαν σε αυτόν και μέσω αυτού καταφέραν και δημιουργήσαν, σπάσαν το δίπολο Πασόκ Νέα Δημοκρατία και δημιουργήσαν τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν αργότερα. Βέβαια, είναι επίσης πολύ σημαντικό να εξετάσουμε για εκείνη την περίοδο τα αποτελέσματα του Μαΐου του 2018 με του 2012 με τα αποτελέσματα του Ιουνίου του 2012, όπου ουσιαστικά ο κόσμος πάλι συσπυρώθηκε σε δύο κόμματα, προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσει μια πολιτική σταθερότητα περισσότερο, θα έλεγα, γιατί έπρεπε η χώρα να πάει να κυβερνηθεί κιόλας, ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση. Παράλληλα, με ικανοποιητική συμμετοχή πολιτών, πραγματοποιήθηκαν οι νομαρχιακές εκλογές για το Κίνημα Αλλαγής, ενώ πλέον έχει αλλάξει ονομασία η παράταξη, καθώς ονομάζεται Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την προσέλευση και από την αντιμετώπιση του κόσμου. Μας έχει μεταφέρει αυτή του την αισιοδοξία. Και θεωρώ ότι με αυτό το εργαλείο, με αυτά τα εργαλεία, την αισιοδοξία του κόσμου και την μεγάλη συμμετοχή, το μέλλον προδιαγράφεται ακόμα καλύτερο για το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ο στόχος μας βασικά είναι να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την αύξηση, αυτόν τον ενθουσιασμό, ο οποίος σημειώθηκε ήδη από την εκλογή του Προέδρου. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα το επιτύχουμε αυτό, ναι. Και η τάση είναι προς ψηλότερα. Είναι για ψηλότερα με την έννοια τώρα και με το όνομα, το οποίο αποκαθιστάμε, ουσιαστικά αποκαθίσταται και η ιστορική διαδρομή αυτή του Πασόκ, της Δημοκρατικής Παράταξης. Και είναι ώρα όλος αυτός ο κόσμος, τον οποίο ανήκε, το οποίος προερχόταν από το Πασόκ, είναι η ώρα να γυρίσει στο σπίτι του. Να γυρίσει στο κόμμα εκείνο, το οποίο εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη Δημοκρατική Παράταξη της χώρας και τη Σοσιαλδημοκρατία. Και νομίζω ότι υπάρχει δρόμος βέβαια ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι μόνο ανωδικός.